Δεν ξέρω γιατί, μωρά, αυτές τις μέρες γεμίζει η ψυχή μου και η καρδιά μου από ενθυμίσεις πάλι με τον Παπαφωτάκο μου. Ναι, τον θυμάμαι και τον απολαμβάνω. Και ξέρετε κάτι, μωρέ, εκείνος ο τρίγωνας, εκεί τα Πάμφυλα, η περιοχή, εκείνος ο τρίγωνας, τι υπέροχο χωριουδάκι, έχει κολλήσει μέσα στο μυαλό μου. Πόσο υπέροχος παππούλης ήταν που άφησε την ησυχία του στο Άγιον Όρος. Τόσα χρόνια, δεκαετίες στο Άγιον Όρος, στην Αγία Λαύρα, γι' αυτό και πήρε και τον τίτλο του Λαυριώτη. Μοναχός καλόγερος ήταν. Και όμως τα άφησε όλα, αγάπησε εκείνο το χωριουδάκι, τον κόσμο, την εξομολόγηση, τη βοήθεια, την προσευχή, το να χτίσει εκείνο το υπέροχο παρεκκλήσι, το να ενδιαφερθεί για τους τοπικούς Αγίους της Μυτιλίνης, το να νοιάζεται έναν όλους τους Μυτιλινιούς και να τρέχει και να παλεύει. Και ενώ ήταν καλόγερος, ναι, ήταν χραμένος σε μοναστήρι, δέστε όμως ότι άφησε πίσω τη δικιά του ησυχία και αφιερώθηκε και αγάπησε στο χωριό όλους αυτούς που τους είχε δικά του παιδιά. Αυτόν τον θυμάμαι συνέχεια και γεμίζει την ψυχή μου και γεμίζει την καρδιά μου και με διδάσκει η αγάπη του, η απλότητά του και η τρέλα του. Και είχε έρθει και εδώ, σε αυτόν τον τόπο που είμαι και διακονώ εγώ, και έμενε στο σπιτάκι του ναού και λειτουργούσε εδώ με τον Παπαφίλιππο, που τον αγαπούσε και τον λάτρευε τον Παπαφίλιππο, γιατί και οι δυο είχαν ένα προσωνύμιο. Θα ήθελα να το αποκτήσω κι εγώ, αλλά φοβάμαι να πατάω ξυπόλυτος. Αυτοί και οι δυο ήταν ξυπόλυτοι και ο έτσι τους ήξερε ο κόσμος. Ο ξυπόλυτος ο παπάς και ο Παπαφίλιππος και ο Παπαφώτης. Και άφησε εκεί στον τρίγωνα ένα παιδί του ο Παπαφώτης. Αχ, μωρέ, τι παιδί είναι αυτό. Τι παπάς γλυκός, ταπεινός, πνευματικός και υπέροχος είναι ο Παπαδημήτρης μας. Αχ, Παπαδημήτρη μου, αχ, λατρεία μου, αχ, μωρέ, πόσο σ' αγαπάω, πόσο διδάσκομαι, πόση ομορφιά παίρνω κάθε φορά που έρχομαι εκεί. Είσαι τυχερός, ρε Παπαδημήτρη, πρώτα που έζησες με τον Παπαφώτη και μετά που είσαι παπάς στον τρίγωνα και ζεις στο σπίτι του Παπαφώτη, λειτουργάς στο ναό που ήταν ο Παπαφώτης, περπατάς στον τόπο που περπάτησε ο Παπαφώτης και κάθεσαι σε εκείνο το πεζούλι που κοιμόταν ο Παπαφώτης και υποδέχεσαι και όλον τον κόσμο που έρχονταν και έρχεται και θα έρχεται να προσκυνήσει εκείνα τα μέρη που ήταν ο Παπαφωτάκος μας. Τον Παπαφωτάκο λοιπόν να τον έχουμε και να τον έχετε ως Άγιο. Και να πάτε στον τρίγωνα όλοι, να πάμε. Εγώ θα ξαναπάω αυτές τις μέρες. Φέτος θα έχω την τύχη μάλλον να πάω τρεις φορές να προσκυνήσω. Ναι, μην τον αφήνετε εκείνον τον τόπο που έζησε ο Παπαφώτης και το ναό και το σπίτι και τον τόπο και τον τάφο. Όλα είναι εκεί και μιλάνε και ευωδιάζουν και στέλνουν χάρη, ευλογία και κάνουν ήδη και θαύματα. Δεν λέω άλλο. Να έχουμε την ευχή του, την αγάπη του και την ευλογία του. Thank you.
Thank you.